Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, είναι μαζί μας η Διευθύντρια του Συνδέσμου Σπάνιων Παθήσεων Μοναδικά Χαμόγελα, Στάλο Κυριακίδου, εξ αφορμής και της ημέρας, Παγκόσμια ημέρα Σπάνιων Παθήσεων, είναι 28 Φεβρουαρίου. Κυρία Κυριακίδου, σας χαιρετώ, αλλά και αυριανής ημερίδας από τον Σύνδεσμο. Διαβάζοντας το πρόγραμμα, θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον και εμπειρίες, έτσι. Οπότε, να κάνουμε αρχή συζητώντας για τις σπάνιες παθήσεις, τι αυτές περιλαμβάνουν, αν θέλετε, στη χώρα μας, και να εστιάσουμε και στα παιδιά. Καλημέρα, Κατία μου. Ευχαριστούμε για τη φιλοξενία και τη στήριξη. Φέτος η Παγκόσμια Μέρα γιορτάζεται 29 Φεβρουαρίου, κάθε 4 χρόνια. Άρα, η Παγκόσμια Μέρα είναι στην πραγματική της μέρα, 29 Φεβρουαρίου. Ναι, είναι δίσεκτο. Ναι, έχετε δίκιο. Είναι δίσεκτο. Άρα φέτος είναι στη μέρα της και τα 10 χρόνια του συνδέσμου μας, για τα οποία αισθανόμαστε πολύ περήφανοι. Η μέρα είναι τέτοια γιατί είναι και σπάνιο κάθε 4 χρόνια. Ακριβώς. Οπότε φέτος είναι στη μέρα της και ταυτόχρονα τα 10 χρόνια για τα μοναδικά χαμόγελα, για τα οποία αισθανόμαστε πάρα πολύ περήφανοι. Σπάνιο νόσημα χαρακτηρίζεται στην Ευρώπη 1 στις 2.000. Στην Αμερική είναι 1 στις 2.500. Στην Κύπρο υπάρχουν διαγνωσμένα περί τα 5.000 άτομα με κάποια γονιδιακή μετάλλαξη. Ναι. Εγώ θα μιλήσω για το δικό μας σύνδεσμο, όπου έτυχε, επειδή στην Κύπρο για να δημιουργηθεί οποιοδήποτε σύνδεσμο πρέπει κάποιος να έχει 20 άτομα να έχουν την ίδια διάγνωση. Μάλιστα. Οπότε εκ των πραγμάτων έτσι τα έφερε να έχουμε τα σπανιότερα περιστατικά της Κύπρου σαν μέλη. Οφείλω να πω ότι είναι, τα τελευταία 10 χρόνια έχουν αλλάξει προς το θετικό τα πράγματα για τους σπάνιους ασθενείς, με την έννοια ότι λόγω της πολιτικής που εναρμονιζόμαστε από την Ευρώπη υπάρχει ευκολότερη προσβασιμότητα σε φαρμακευτικές αγωγές, χωρίς βέβαια να είναι το απόλυτο. Είμαστε καλύτερα από ό,τι πριν, θα μπορούσαμε και καλύτερα. Προσπαθούμε να κρατούμε το θετικό. Η πραγματικότητα όμως είναι η καθημερινότητα. Εκεί είναι το θέμα και η κοινωνική αποδοχή. Το ιατρικό κομμάτι, επειδή έχει και η έρευνα προχωρήσει πολύ, υπάρχει πλέον το πολύ πιο εύκολα μπορούμε να κάνουμε ένα γενετικό έλεγχο, με την έννοια πιο εύκολα υπάρχει τεχνογνωσία και υπάρχει το υλικό. Στην Κύπρο δυστυχώς εξακολουθούμε να έχουμε μόνο 4 γενετιστές, όπου όπως καταλαβαίνεις ο χρόνος αναμονής είναι μεγαλύτερος, αλλά πραγματικά από τότε που ξεκινήσαμε εμείς είναι πιο προσβάσιμος. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ναι. Το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι οικογένειες, δυστυχώς, είναι ότι ενώ το ΓΕΣΥ έχει καλύψει μέρος των αναγκών, και καταλαβαίνω ότι δεν μπορεί να τις καλύψει όλες, μπορούμε να το καταλάβουμε, η πραγματικότητα είναι ότι η έγκαιρη πρώιμη παρέμβαση, που είναι το βασικότερο, ώστε να αποκλείσουμε αναπηρίες, δυστυχώς, εάν το παιδί δεν έχει γεννηθεί σε μια οικογένεια που είναι ευκατάστατη, γιατί η πραγματικότητα είναι αυτή. Δηλαδή, όσο και να θέλουμε να χρυσώσουμε το χάπι, όσα παιδιά και ο σύνδεσμος εδώ στο κέντρο που έχουμε δημιουργήσει, που έχουμε γύρω στις 100 οικογένειες, δεν λύνει το πρόβλημα. Ναι. Και δυστυχώς, αναφέρεστε σε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχοθεραπεία. Όλα αυτά. Καταρχάς, ο σύμβουλος γενετικής, δηλαδή με το που έρχεται η διάγνωση, ο σύμβουλος γενετικής και ο ψυχολόγος θα πρέπει να ήταν μέσα στην κλινική. Ναι. Χάνεις τον κόσμο από το χαλάκι κάτω από τα πόδια σου. Σου μιλάω από προσωπικό βίωμα. Ναι. Δηλαδή, το έχω περάσει. Η κόρη μου είναι πια 25 ετών. Ναι. Αλλά πραγματικά αυτό το άγνωστο. Και το η κόρη σας είναι 25 ετών. Δεν ξέρω πότε έγινε η διάγνωση του σπάνιου νοσήματος, κυρία Κυριακίδου, αλλά είμαι σίγουρη ότι είχατε γυρίσει πολλούς γιατρούς για να καταλήξετε στο τι έχει, ενώ πριν από κάποια χρόνια. Στην ατυχία μου τυχερή, η κόρη μου γεννήθηκε στην Αμερική. Έτυχε να πάω στην Αμερική. Όπου έτυχε, γιατί η Αμερική δεν είναι ο παράδεισος, οφείλω να το πω. Ναι. Έτυχε να είμαστε στην πολιτεία της Καλιφόρνιας, όπου το νομικό πλαίσιο για τα παιδιά είναι τόσο ισχυρό, που κανένα παιδί πραγματικά δεν μένει πίσω. No one left behind. Ναι. Και αυτή είναι η πραγματικότητα. Οπότε στην ατυχία μας τυχερή. Είχε έγκαιρη διάγνωση, αλλά είχε μια ασθένεια η οποία για 3 χρόνια μου λέγανε θα πεθάνει αύριο. Λόγω ένα από τα σύμπτωματα είναι η υπερτροφική καρδιομοιοπάθεια. Ναι. Σαν γονέας, το να ζεις με αυτό το οποίο δεν έχει λυθεί, έχει σταθεροποιηθεί. Ναι. Μετά, πρέπει να έχεις το ψυχισμό που σου λένε ναι, ξεπεράσαμε τον κίνδυνο. Είχε πολύ εύκολα πρόσβαση σε ένα καινοτόμο φάρμακο τότε. Δηλαδή, η Αναστασία μου ήταν στην ατυχία μας
που δεν το θεωρώ ατυχία, το θεωρώ ευλογία. Μέσα από τη διαδρομή μου είδαμε τον κόσμο με τελείως διαφορετικά μάτια. Η πραγματικότητα όμως είναι ότι η οικογένεια, η δομή, όλη η οικογένεια, δεν είναι μόνο ο ασθενής. Η ζωή του αλλάζει και είναι για πάντα, δεν είναι για λίγο. Έχετε απολύτω δίκιο, κυρία Κυριακίδου, και το γεσί είναι για αυτό το λόγο που το έχουμε δημιουργήσει όλοι. Οι φορολογούμενοι μαζί πληρώνουμε, έτσι ώστε για κάθε πάθηση, για κάθε ασθένεια, όχι μόνο για τον ασθενή, αλλά και για την οικογένειά του, να υπάρχει έτσι από το πρώτο βηματισμό μέχρι και το τέλος, που ευχόμαστε να είναι μια υγιής κατάσταση, να στέκεται αρρωγός. Ιδάλλως, τι συζητάμε. Το ένα δεν περιλαμβάνεται, το άλλο δεν περιλαμβάνεται. Όμως, ας μιλήσουμε για κάτι θετικό, για το δικό σας κέντρο, Στολίδι, αν θέλετε, που έρχεται ως ένα. Τι να σας πω, εκεί που δεν μπορεί το κράτος, έρχονται πάντα οι ΜΚΟ να κάνουν αυτά που θα έπρεπε το κράτος να είχε κάνει. Και με μεγάλη τιμή μπορώ να σας πω ότι μας προσέγγισαν από την Ευρώπη, από τις Βρυξέλλες, ήδη ένα κλιμάκι ότι είχε έρθει, γιατί σαν ιδιωτική πρωτοβουλία θεωρείται πρότυπο. Γιατί είναι το πρότυπο. Πρότυπο είναι όλοι οι θεραπευτές μας εποπτεύονται. Δεν υπάρχει. Η παντοδυναμία είναι αυτό που χαλάει την ποιότητα. Ωραία. Άρα όλες τα τμήματα εποπτεύονται. Ναι. Ακόμη και το. Άρα είναι ένα κέντρο, κυρία Κυριακίδου, στο οποίο ποιος μπορεί να αποταθεί. Μιλήσατε για 100 οικογένειες σήμερα, 3 χρόνια μετά. Ωραία. Αρχικά προτεραιότητα έχουν τα μέλη μας, όπως καταλαβαίνετε. Ναι. Ωραία. Το οποίο βέβαια είναι ανοιχτό για οποιοδήποτε έχει κάποια αναπτυξιακή απόκληση. Οφείλω να πω, το 21 που το δημιουργήσαμε έγινε καθαρά 100% με πόρους της κυπριακής κοινωνίας. Δεν είχαμε κρατική χορηγία. Ναι. Οφείλω όμως να πω ότι μετά την έναρξή του, τα τελευταία 2 χρόνια δεχόμαστε και κρατική χορηγία από το Υπουργείο Υγείας. Και μάλιστα φέτος, οφείλω να πω, για πρώτη φορά μας έγκριναν και ένα πρόγραμμα έγκαιρης πρώιμης παρέμβασης για παιδιά 0 μέχρι 5, το οποίο θα λειτουργήσει παγκύπρια. Θα γίνονται αξιολογήσεις. Εμείς έχουμε τις πόρτες μας ανοιχτές. Δυστυχώς, μακάρι να μπορούσαν να είμαστε παντού, θα είναι τα πάντα δωρεάν. Αυτό είναι η καλύψη του Υπουργείου Υγείας και για μας είναι για 50 παιδιά. Δυστυχώς, αυτό ήταν το κονδύλι και η χωρητικότητα του χώρου που μπορούμε να δεχτούμε τα παιδιά μέχρι 5 ετών. Είναι για τα μέλη μας, αλλά είναι ανοιχτό για όλες, για οποιοδήποτε το έχει ανάγκη. Δεν είναι όλα δωρεάν. Μακάρι να μπορούσαμε. Υπάρχουν 14 εργαζόμενοι οι οποίοι είναι σε ένα payroll. Δεν βγάζουμε κέρδος, αντιθέτως. Αν δεν ήταν και ιδιωτικός τομέας να μας στηρίζει, δεν θα μπορούσαμε. Υπάρχει συμπληρωμή του συνδέσμου σε όλα τα μέλη. Υπάρχουν κάποια παιδιά τα οποία είναι εντελώς δωρεάν, όπου ο κοινωνικός μας λειτουργός πιστοποιεί ότι όντως υπάρχει αυτή η οικονομική ανάγκη. Και το είναι σημαντικό να στηρίζονται αυτοί που δεν μπορούν από αυτούς τους άλλους που μπορούν και μπορούν συνάμα να συνδράμουν και για άλλους. Αλλά δυστυχώς δεν θα έπρεπε, αλλά αυτό είναι το μοντέλο τώρα που λειτουργεί. Τι να κάνουμε, κυρία Κυριακίδου. Σας ευχαριστούμε πολύ. Και το άλλο που έχουμε, που θεωρείται πρότυπο, είναι ότι ακόμη και παρέχουμε σε όλο το προσωπικό ψυχολογική στήριξη για αποφόρτιση. Γιατί και το προσωπικό και οι θεραπευτές το έχουν ανάγκη. Έχετε απόλυτο δίκιο. Λοιπόν, τώρα περιγράφεται ένα μοντέλο τέτοιο που θα έπρεπε να ισχύει γενικά στην χώρα μας, αλλά είναι λες και το διαβάζουμε σε ένα βιβλίο του μέλλοντος. Που πραγματικά το ότι ήρθαν από μόνοι τους από την Ευρώπη, δεν το ζητήσαμε για να μας αναγνωρίσουν σε αυτό το μικρό νησί. Οι Κύπροι πρέπει να είναι πολύ περήφανοι, γιατί πραγματικά αυτό το κέντρο ήταν μέσα από την κοινότητα. Είμαστε για κάποια μικρά περήφανοι, μικρά υπό την έννοια ότι θα θέλαμε να το βλέπαμε στα μεγάλα, ολιστικά. Μας λυπεί, μας ταλαιπωρεί το γεγονός ότι δεν υπάρχει συνέχεια, συνέργεια, συνέπεια. Ειδικά στο τομέα της υγείας, κυρία Κυριακίδου, σας ευχαριστώ. Δεν υπάρχει εποπτεία, αυτό είναι το πρόβλημα. Και εποπτεία και είναι μόνο εξουσία. Ακριβώς. Ποιος λαμβάνει αποφάσεις. Σας χαιρετώ. Καλό υπόλοιπο. Ευχαριστούμε. Σας περιμένουμε αύριο. Να είστε καλά.